Που τώρα αυτή είναι η τηλεόραση. Γιατί δεν ήταν για να μην είναι κοπέλα. Γιατί είναι παιδιά. Είσαι υπερβολικό. Τι νούμερο να στάρει. Τα νέα παιδιά δεν είναι νούμερο να στάρει. Κάτσε, η κοπέλα έκανε μια προσπάθεια. Έχει φόντα τώρα. Όταν λέτε αυτά τα σπαραξικάρια, κάνει μια προσπάθεια. Είναι πολύ καράκι. Μα παρακάλεσε. Μα για εμά το λέω και τα μίντια πόσο διψασμένοι είμαστε και πεινασμένοι στην Ελλάδα. Βγαίνει ένα κορίτσι που μόλι βγει και κάνει την πρώτη τη δουλειά. Κάνει την πρώτη δουλειά. Τουλάχιστον ένα κορίτσι που αγωνίζεται μόνη και την προωθεί κάποιο. Όταν λε αυτά τα προωθεί. Προτιμώ μία από την προωθεί κάποιο. Καταρχήν κανεί στην Ελλάδα δεν άκουσε αυτή τη στιγμή τι είπα γιατί με διακόπτη μονίμω. Άκουμε πρώτα. Άκουμε πρώτα. Σου λέω ότι είμαστε τόσο διψασμένοι και πεινασμένοι από καινούργια πρόσωπα που ένα κοριτσάκι ξαφνικά επειδή έχει μία σχέση με τον Δημήτρη μπαίνει σε μία εκπομπή. Τι βλέπουμε την Ηλένια. Είναι πολύ συμπαθητική, πολύ γλυκιά. Εγώ αν ήμουν Ηλένια τι θα έκανα. Δεν θα μιλήσω σε καμία κάμερα. Δεν θα μιλήσει. Θα την σε καμία. Δεν κράζαμε. Σε καμία. Σε καμία. Μα μιλάει γιατί δεν μα μιλάει. Άντε καλέ. Γιατί το έχουν πει για εμά που δεν μιλούσαμε στι κάμερε ότι τσουνιστήκαμε. Εσύ είσαι δημοσιογράφο. Η Ηλένια τι είναι, σελεμπριτή. Η Ηλένια τι είναι. Σάσα, μάθε να ακού. Τι δουλειά κάνει η Ηλένια. Ηλένια. Δημοσιογράφος δηλώνει, το ξέρεις. Δημοσιογράφος παύλα celebrity. Celebrity δηλώνει Ηλένια. Δεν θα με αποτρελάνει. Δεν θα γράψει celebrity. Δεν θα με αποτρελάνει. Κοίτα. Στην ταυτότητα γράψει εγώ αν ήμουν Δημήτρη Ουγγαρέζο, θα τη έλεγα κορίτσι μου, σ' αγαπώ, σε λατρεύω, μη μιλά στι κάμερε. Το χόντρι μου, είπαμε. Εντάξει.